Έχουμε μπροστά μας, δεν ξέρω αν θα είναι αυτός ο καιρός που βλέπετε στις εικόνες, από τις προηγούμενης χρονιάς τις εικόνες, από την υπική συνάντηση στο Βόλο, αλλά κάποιες ώρες θα είναι και καλοκαιρινός ο καιρός. Και κυρίως απογευματινές θα είναι οι μπόρες, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Από μεθαύριο μέχρι την Κυριακή έχουμε τις κεντάβρων διαδρομές, και ήδη στο δρόμο βρίσκεται η Αλεξάνδρα Αλτούνη, πρόεδρος του Υπηκού Συλλόγου Ανδραβίδας, που είναι το νοτιότερο σημείο συμμετοχής και φτάνει στο βορειότερο που είναι η Ξάνθη, με δεκάδες άλογα και μια ντουζίνα άμαξες. Στο δρόμο την πετύχαμε. Φαίνεται το αυτοκίνητο. Κάπου σταμάτησε για να μας μιλήσει. Γεια σας, κύριε Αλτούνη. Με το καλό να ορίσετε, λοιπόν, στο Βόλο, για αυτό το τριήμερο χαράς που θα περιλαμβάνει τι. Εσείς θα πείτε τα δικά σας. Έχετε εσείς να πείτε, δεν θα σταματάτε. Και από αυτή τη γενιά είναι το δικό μου άλογο και από την άλλη το δικό σου. Αλλά εμείς τι θα απολαύσουμε σε αυτό το τριήμερο. Εσείς θα απολαύσετε ένα θέαμα που λόγω COVID είχε σταματήσει να γίνεται. Mm-hmm. Και η χαρά είναι σωστά. Διπλή για μας. Έτσι είναι. Βέβαια θα τηρήσουμε όλα τα μέτρα που ορίζει ο νόμος για το καλό μας. Όλοι οι πίστα έχουν κάνει rapid test. Αυτό το τονίζουμε. Μπράβο. Από το σύλλογό μας. Και λέω από το σύλλογό μας γιατί ο Υπηκός Σύλλογος Κένταυρη Ανδραβίδας, ο Υπηκός Σύλλογος Κένταυρη Βόλου και ο Υπηκός Σύλλογος Κένταυρος Μυτιλίνης είναι ένα. Α, είστε αδελφάκια μεταξύ σας. Έχουμε αδελφοποιηθεί βεβαίως. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε τώρα. Άρα δεν πήρατε το ίδιο όνομα Κένταυρος, επειδή όχι. Ήταν εκείνο το μυθικό πλάσμα, μισός άνθρωπος, μισό άλογο. Ακούστε, εγώ προέρχομαι από το νομό Ηλίας και είχαμε τον Κένταυρο Φόλο, το δάσος της Φολόης. Μάλιστα. Οι Κένταυροι Βόλου είχαν το δικό τους Κένταυρο του και Πηλίου. Οι Κένταυροι Μυτιλίνη το δικό τους Κένταυρο. Οπότε, άρα ήταν ένα μυθικό πλάσμα που μπορεί να αποδίδεται στο Πήλιο, αλλά φαίνεται πως ταξίδεψε κάποια στιγμή και πήγε και στην Ηλία, σε ένα ωραίο δάσος. Δεν νομίζω ήταν ένα. Ήτανε καλά, προφανώς, πολλά πλάκα τέτοια, κάνω. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι εμάς, πέρα από την αγάπη μας για τα άλογα, μας την δέει. Επειδή βλέπουμε πλάνα από τις παλαιότερες χρονιές, όση ώρα μιλούμε, πέρα από εσάς, βλέπουμε πολύ κόσμο να στέκεται σε όλη σας τη διαδρομή. Είναι μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκινά από το εκθεσιακό κέντρο, καλύπτει όλη την παραλία. Είναι πραγματικά εικόνες που μας δίνουν χαρά, που μας αλλάζουν την καθημερινότητα. Είναι όμορφη παραλία να την περπατάς, να την τρέχεις, δεν έχει σημασία. Αλλά όταν προστίθεται και τέτοιο θέαμα, είναι κάτι που αποτυπώνεται στη μνήμη μας. Και έχετε δίκιο. Σίγουρα γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό για τα παιδιά. Τώρα βλέπω εδώ δύο ενήλικα άλογα, ένα πουλαράκι ανάμεσά τους και να κάνει το ένα και πολλά έτσι εντυπωσιακά νούμερα. Είναι εκπαιδευμένα άλογα τα περισσότερα από αυτά που τα σας συνοδεύουν. Τα περισσότερα είναι εκπαιδευμένα. Τώρα βλέπουμε τον κύριο Κουκουσέλη από ό,τι είδα από τα καλά νερά, που η εκδήλωση αύριο δεν θα γίνει δυστυχώς. Δεν πειράζει. Αλλά εμείς θα πάμε, θα παραβρεθούμε και ας μην γίνει. Το άλογο μας συνδέει γιατί είναι πολύ ευαίσθητο ζώο και επικοινωνεί πολύ μαζί. Η εκδήλωση μας. Λέτε που μπαίνουν στη θάλασσα τα άλογα. Ναι. Λοιπόν, το άλογο είναι πολύ ευαίσθητο, μας καταλαβαίνει. Ήσασταν από μικρή δεμένη με ένα άλογο, δηλαδή θυμόστε. Όχι. Όχι. Εγώ προσωπικά θα σας εξηγήσω. Σε ποια ηλικία? 27. Ποιο ήταν το κλικ στα 27? Δεν υπήρξε κλικ στα 27, υπήρξε κλικ από πολύ μικρή. Αλλά οι γονείς μου δεν θέλανε να μου αγοράσουν άλογο, γιατί ήμουν πολύ ζώρικο παιδί και δεν θέλανε. Και υποσχέθηκα λοιπόν στον πατέρα μου, που συνέχεια αρνιόταν, ότι όταν εγώ θα βγάλω τα δικά μου λεφτά, θα πάω να το πάρω. Α, μπράβο. Ήσασταν ζώρικο παιδί. Ήμουνα ζώρικο και είμαι βέβαια. Και φαντάζομαι να σας πω, δεν τα αποκτήσατε ούτε από στοίχημα ούτε από πείσμα. Το αποκτήσατε γιατί το ήθελε η καρδιά σας. Ναι, και έχω ήδη τρία. Τρία ζώα. Τα αγάπησαν και οι γονείς μετά τα άλογα σας. Ακούστε να δείτε, τώρα που λείπω εγώ από το σπίτι. Τα φροντίζουν εκείνοι. Είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Τι ωραία. Χωρίς αυτούς, τους αφανείς ήρωες που πάντα να ξέρετε σε μια τέτοια
Σε κάθε τέτοιες εκδηλώσεις που πάμε πίσω μας αφήνουμε αφανείς ήρωες. Έτσι είναι, βέβαια. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν θέλουν τίποτα. Θέλουν ολοήμερη και καθημερινή φροντίδα, δεν είναι... Θέλουν κουβέντα, θέλουν να σε νιώθουν κοντά. Δεν είναι τους μιλάτε, ένα ζώο που το απομονώνεις. Πιάνετε κουβέντα. Έχετε εξομολογηθεί εμένα και καημούς, δηλαδή. Να είστε δυο σας, το άλογό σας ή τα άλογά σας κι εσείς. Σας μιλάω με πόνο ψυχής και σας λέω το εξής. Ότι ήταν το μόνο ζώο που με κατάλαβε όταν ήμουνα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και ήρθε και έβαλε το κεφάλι του στον ώμο μου και αναστέναζε μαζί μου. Δεν θέλω να μιλήσω γιατί θα ακουστεί ο λυγμός στη φωνή μου. Γιατί και εγώ έχω δέσιμο με τα ζώα και το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε. Δεν προχωρούσε, ανέβηκα πάνω του και δεν προχωρούσε. Γιατί ήξερε ένιωθω ότι δεν ότι είστε εγώ καλά. Πέστο. Ναι. Ή δεν μπορείς να μην τα αγαπάς. Δεν μπορείς. Και να ξέρετε κατά. Μα να σας 99... πω, δεν είναι τυχαίο ότι είναι σε θεραπευτικά προγράμματα πρωταγωνιστές. Βεβαίως, τα άλογα. Γιατί κάνουν καλά ανθρώπους. Η νοημοσύνη του αλόγου, το ότι συμπορεύεται με τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια τώρα. Ακούστε, θα σας πω ένα μικρό περιστατικό. Εγώ έχω τελειώσει αισθητική και φυσικοθεραπεία στο εξωτερικό. Έχω τελειώσει και θεραπευτική υπαστεία. Και αυτό το έκανα ως επάγγελμα πιο παλιά. Μου έφερε μια ελάτε κυρία λίγο πιο ένα... δεξιά σας να μην κόβετε το ωραίο σας πρόσωπο. Ελάτε εκεί. Εντάξει είμαι τώρα. Μια χαρά είστε. Λοιπόν είναι και το αυτοκίνητο, είναι δυσκολία. Εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, ήρθε ένα κοριτσάκι που είχε μελαγχολία. Εγώ το κατάλαβα με το που το είδα. Δεν μου μίλαγε, δεν επικοινωνούσε τίποτα. Μετά από 10 φορές που ήρθε μαζί μου με τα άλογα, ξεκίνησε και μίλαγε. Ξεκίνησε και έλεγε τα δικά του, το άλογο όμως, όχι σε μένα. Μέχρι που με πήρε η δασκάλα του, η νηπιαγωγός του και μου λέει «Πες μου, τι κάνεις το παιδάκι αυτό». Το φέρνω λέω, σε επαφή με το άλογο, λέτε εσείς. Ναι. Μα είναι, αυτό μαζί, είναι πιστοποιημένο διεθνώς πια. Τα άλογα φυσικά χρησιμοποιούνται σε πολλά θεραπευτικά προγράμματα, φυσικά, σε παιδιά με αυτισμό, σε παιδιά με κινητικές δυσκολίες, σε παιδιά με νοητικά προβλήματα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Μέχρι και για λοιπόν, τη λογοθεραπεία. Από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή θα πλημμυρίσει η πόλη με τέτοιο θέαμα σαν αυτό που βλέπετε, με ανθρώπους που αγαπούν τα άλογα, άρα είναι καλοί είναι όλοι άνθρωποι καλεσμένοι. Όλοι τους. Έτσι δεν μπορεί να αγαπάς το άλογο για να μην είσαι βεβαίως καλός άνθρωπος. Ευχαριστούμε κυρία Αλτούνη, καλή συνέχεια αυτό στο ταξίδι σας. Ένα μικρό θα πω. Ελάτε, κάποιοι φιλόζωοι, πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι φιλόζωοι, που φτιάχνουν άρθρα που πάνε να τα καταθέσουν στη Βουλή για να αποκλείσουν τα άλογα από τέτοιες εκδηλώσεις. Μάλιστα. Πολύ λυπηρό. Ναι. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχουν επαφή με τα ζώα. Καλά, κοιτάξτε τώρα, μην με τσιγκλάτε, επειδή έχω παραβιάσει και δύο λεπτά κατά δύο λεπτά το χρόνο, γιατί θα πω και για τους φιλόζωους. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ακροαματικότητα για τους φιλόζωους, όχι όλους. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι η μικρή μειοψηφία που διακινεί και στέλνει εκτός, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα, για να κακοποιούνται ζώα στο εξωτερικό και πάει λέγοντας. Αφήστε αυτή την κουβέντα, θα την κάνουμε όποτε θέλετε μαζί. Μου αρέσατε πολύ, θα τα πούμε ξανά. Γεια σας κύριε Αλτούνη. Θα χαρώ να σας δω στην παραλία εκεί, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Πολύ. Γεια σας.